Δύο θέματα. Ένα είναι επί της διαδικασίας. Το άλλο είναι επί της ουσίας. Επί της διαδικασίας. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία επήγουν. Δύο θέματα που επήγουν. Εμείς όσο οφείλαμε, έγκαιρα, καταθέσαμε αυτά τα δύο θέματα να συζητηθούν κανονικά στην ημερήσια διάταξη και να ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη, επειδή ακριβώς είναι πολύ σοβαρά, οξυμένα ζητήματα και έχουν και τη μορφή του κατεπήγοντος. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων, την κοινή απόφαση που έχετε πάρει ο κύριος Πατούλης και η κυρία Δούρου για μια νέα μεγάλη χωματερή στη Φυλή, με την συνεδρίαση 1ης Αυγούστου στον Εύσνα και με δεύτερη απόφαση, κοινή, που την έχετε πάρει. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και με βάση και το δελτίο τύπου του Περιφερειάρχη, που λέει ότι δεν μπορεί να χαθεί ούτε λεπτό γι' αυτό, εμείς το φέραμε για να συζητηθεί. Δεν θέλουμε μόνο να γίνει διαμαρτυρία. Θέλουμε να συζητηθεί, να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις, να μάθει και ο κόσμος ποια είναι η θέση του καθενός. Και επίσης καταθέσαμε το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την αντισεισμική θωράκιση, που βγήκε στην επιφάνεια και με το σεισμό του Ιουλίου και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Τα προβλήματα είναι ότι σήμερα, καλή ώρα, και να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή πρόοδο στους γονείς τους, αντοχή και καλό κουράγιο και στήριξη για τη νέα χρονιά σχολική που ξεκινάει. Μισό λεπτό και θα να τελειώσουμε. Αλλά εκατοντάδες. Το λόγο είναι επί της διαδικασίας και επί του κατεπήγοντος. Μην μπούμε στην ουσία. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Με το 13.5 πρέπει να αποφανθεί το σώμα. Επί της διαδικασίας. Υπάρχουν εκατοντάδες γονείς αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες παιδιά και γονείς, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί τώρα που πήγαν να γράψουν τα παιδάκια τους στο σχολείο, ότι τα παιδάκια τους θα κάνουν διπλοβάρδιες σε κατάλληλα κτίρια για το σχολείο τους βγει για κατάλληλο. Υπάρχουν σχολεία αυτή τη στιγμή που δεν έχουν ελεγχθεί. Δίνουν στους καθηγητές, δηλαδή στο φιλόλογο, στο γυμναστή, να κάνει τον προσεισμικό έλεγχο. Μία κατάσταση να πίστευε τον μπάχαλο. Λοιπόν, είναι κατεπήγον σήμερα που ξεκίνησε η σχολική χρονιά να συζητηθεί, να ακουστούν οι γονείς που έχουν έρθει, να ακουστούν οι δάσκαλοι που έχουν έρθει, ο Σύλλογος του Μενιδίου, των δασκάλων, να ακουστεί η Ένωση Γονείων του Περιστερίου που έχει έρθει και ζητάει το λόγο και να συζητηθεί ουσιαστικά αυτό το θέμα και να τοποθετηθούν όλοι, ή θα το ξεπετάξουμε με μια δήλωση και δεν θα συζητηθεί ποτέ? Αυτό υπήρχε ευκαιρία από εσάς, κύριε Πρόεδρε, να ενταχθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Πρωτουλή, απλά να σας υπενθυμίσω ότι τηρείται μια διαδικασία και εγώ έχω το κακό συνειδίο να την τηρώ τη διαδικασία. Με το 13.5 του κανονισμού, τον οποίο γνωρίζετε άριστα, Μα μπαίνετε στην ουσία. Άμα να το συζητήσουμε, είναι ένα θέμα ημερήσια διάταξη. Στο πρωτόκολλο. Θερμή παράκληση, μείνετε στο θέμα του κατεπήγοντος για να τεθεί σε ψηφοφορία του αν θα μπει στην ημερήσια διάταξη. Θα τεθεί και σε ψηφοφορία. Λέμε όμως για την ουσία τώρα. Μπήκε στο πρωτόκολλο 5 Σεπτέμβρη. Αυτά τα δύο θέματα να συζητηθούν. Τώρα έχουμε 11. Δηλαδή είχατε μια ολόκληρη εβδομάδα και για να τηρήσετε και την εγκύκλιο που θέλει 5 μέρες για να συζητηθεί και να ετοιμαστείτε και να το φέρετε το θέμα και να κάνετε μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Γιατί μέτρα θα πάρετε. Λοιπόν, δεν το φέρατε. Και το φέρουμε τώρα με τη μορφή του κατεπήγοντος. Και λέτε νωρίτερα, είπε ο κύριος Πατούλης, να δώσουμε το λόγο στους γονείς, δηλαδή να εκτονωθεί η κατάσταση, να έρθει πάνω να πει αυτά που θέλει, να σηκωθεί να φύγει και τελείωσε το πράγμα. Εμείς θέλουμε να συζητηθεί ουσιαστικά και να πάρει ο καθένας την ευθύνη του γι' αυτό. Ωραία, κύριε Πρωθυπουργέ. Ολοκληρώσατε.